σε αυτό το γήπεδο, ενώ τώρα γίνεται μια σέντρα στην περιοχή και από κοντά η πρώτη χαμένη ευκαιρία για τον Όφη. Χατί με το γυριστό απείλησε. Προσπάθησε να βάλει το κεφάλι του Όγκμπο. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Αμέσως πάει στη βούλα ο διαιτητής και πολύ νωρίς υπάρχει αυτό το πέναλτι για τον Όφη. Εδώ θα δούμε εμείς τη φάση. Πράγματι ο Τσούπρος έβαλε το πόδι του. Είναι καθαρή ανατροπή. Και εδώ η προσπάθεια ξανά από τον Μιλοσάβλιεφ. Ο Άγγελος Χατί, ο οποίος έχει απέναντί του τον Φελίπε Γκόμες. Χατί. Γκολ για τον Όφη. 1-0. Νωρίς στο 10ο λεπτό. Το 1-0 για τον Όφη κόντρα στον Πανελευσυνιακό με αυτό το πέναλτι του Άγγελου Χατί. Πήρε ο Όγκμποε πολύ ωραία. Κοντά στο δεύτερο γκολ ο Όφη χάνεται η ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία με τον Χατί. Η προσποιής Μπουρσέλης δεξιά για τον Ράντι. Ράντι και από κοντά η ευκαιρία χαμένη. Και πάλι πολύ καλός ο Όφη στα αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Μιλοσάβλιεφ. Θα περάσει ο Μιλοσάβλιεφ. Βγάζει για τον Ράντι. Αυτός κάνει ένα shoot out. Με τον Μιλοσάβλιεφ. Για να δούμε, επιμένει ο Όφη. Καλή προσπάθεια, το shoot θα περάσει έξω. Πήδηξε ψηλά για να το κάνει αυτό. Η παλιά για τον Όγκμποε. Σηκώθηκε η σημαία για offside. Δεν υπάρχει goal. Δεν υπάρχει goal. Είχε σηκωθεί πριν η σημαία από τον πρώτο βοηθό. Εδώ το replay νομίζω είναι διαφωτιστικό. Όγκμποε. Πολύ δυνατή. Αλλαγή παιχνιδιού ουσιαστικά έγινε. Κυλιάρας. Κυλιάρας από τα αριστερά. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ράντι δεξιά. Η σέντρα του Ράντι. Πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία για τον Όφη. Όχι. Με την πρώτη από τον Μιλοσάβλιεφ. Γκολ τώρα. Γκολ 2-0. Με το νούμερο 13 σκόρερ ο Μίκιτς. Μια φάση που ουσιαστικά θα μπορούσε να έχει γίνει γκολ σε πρώτη εκτέλεση, αλλά έγινε με δεύτερη και τρίτη. 2-0 ο Όφη. Πολύ πιο απλά τα πράγματα για την κριτική ομάδα. Με τον γκολ αυτό στο 41. Εδώ βλέπετε εσείς με την προβολή μετά και το κεφάλι. Θα περάσει μπάλα τώρα από τα δεξιά. Καλή προσπάθεια. Έφτασε στον Μιλοσάβλιεφ. Κάνει το πλασέ αυτός. Με το καλησπέρα και στο δεύτερο μέρος. Φάση για τον Όφη. Ο Πανελευσυνιακός που έχει πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Εδώ η προσπάθεια. Πολύ καλό το σούτ στο οριζόντιο δοκάρι. Αυτό το σούτ από το Ρόκα. Λιάρας. Θα προλάβει ο Μιλοσάβλιεφ. Πρόλαβε, γύρισε κόρνερ. Εδώ έγινε το λάθος. Μοναδική ευκαιρία για το 3-0. Όχι. Θα τη χάσει ο Ράντι. Ράντι περιμένει την κίνηση. Για να δούμε, Μίκιτς στην περιοχή. Το σουτ, κόντρα, ριμπάλα. Πέρασε έξω όμως.